Περπατήσαμε σε στενά χωμάτια, σε συνεχή αγαρούσα. Στον δρόμο μας συναντήσαμε την ξαφνική εκκλησία της πόρτας της Αγίας. Ανακαλύψαμε τον αρχιτεκτονικό ρυθμό. Είδαμε το ψωμί του. Τα βιαφήκαμε. Ξέρατε ότι τα πρέπει να γυρίδια είχαν ένα καπανάκι στην κορυφή. Όταν φυγούσε, οι διαβάτες δεν παίρνουν στο κορυφίδι, γιατί ο άνεμος θα τους πετούσε κάτω. Σε 8 μέτρα ύψος. Η ιδέα που συνέλαβε το 1925, η δημιουργία πράγματος ο Νικόλαος Πλαστίας, οδήγησε στη δημιουργία της εκδητής Λίμνης Πλαστίας. Και του ομώνυμου πράγματος Νικόλαου Πλαστίας. Ανθρώπινη παρέμβαση που αποζημίωσε από εργασίος, αυτούς που απαλληλωτριώθηκε να χωράζουν τους για να γίνει πραγματικότητα η ιδέα του Νικόλαου Πλαστία. Πάντως. Είναι Πλαστία. Εδέωρα. Τραπεζόπουλα. Τι κοινό έχουν. Την ανθρώπινη παρέμβαση. Οι εμπειρίες μας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση συνέλαβαν.